Το 2012 διαγνώστηκαν στην Ευρώπη 3,45 εκατομμύρια νέα περιστατικά καρκίνων. Ο καρκίνος του μαστού, ο καρκίνος του παχαίως εντέρου, του προστάτη και των πνευμόνων ήταν οι συχνότερες μορφές καρκίνων και αντιπροσωπεύουν τους μισούς από τους καρκίνους που εμφανίζονται κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Οι συχνότεροι θάνατοι είναι από καρκίνους του πνεύμονα, παχαίως εντέρου, μαστού και στομάχου. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαγνώστηκαν περίπου 2,6 εκατομμύρια νέα κρούσματα καρκίνου. Οι αιτίες και οι επιπτώσεις της νόσου μπορούν να αντιμετωπιστούν ή και να αυληθούν αντίστοιχα με την κινητοποίηση της κοινωνίας και της πολιτείας. Απειλή όμως συνεχίζει να αποτελεί ο καρκίνος. Περισσότεροι από 8,2 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους. Υπάρχουν όμως κάποια βήματα που μπορούμε να ακολουθήσουμε προκειμένου να προφυλαχτούμε όσο μπορούμε. Να μην καπνίζουμε. Κάντε στο σπίτι σας επίσης ελεύθερο καπνού, υποστηρίξτε τις πρακτικές απαγόρευσης του καπνίσματος στο χώρο εργασίας. Δραστηριοποιηθείτε για να αποκτήσετε και να διατηρήσετε ένα υγιές σωματικό βάρος. Επιδιώξτε να είστε σωματικά δραστήριοι. Ακολουθήστε μια υγιεινή διατροφή. Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο. Αν πίνετε αλκοόλ οποιοδήποτε τύπου, μειώστε το. Στο χώρο εργασίας προστατέψτε τον εαυτό σας από καρκινογόνες ουσίες. Μάθετε αν στο σπίτι σας είστε εκτεθειμένοι σε υψηλά επίπεδα ακτινοβολίας. Για τις γυναίκες, ο θυλασμός μειώνει την εμφάνιση καρκίνου του μαστού. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά σας συμμετέχουν σε προγράμματα εμβολιασμού για την υπατήτιδα και πάρτε μέρος σε οργανωμένα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου.